Το παγκόσμιο είναι εκεί, η εμπειρία όμως είναι εδώ. Παίζεις το World Challenge με καθημερινές προσφορές, συγκεντρώνεις πόντους και διεκδικείς δώρα παγκοσμίου επίπεδου αποκλειστικά στο pamestichima.gr. 2 εισιτήρια οκτάδας ακόμη εκκρεμεί να διεκδικηθούν. Η ώρα τους είναι απόψε. Πριν τα μεσάνυχτα θα έχουμε ολοκληρωμένο το κάδρο των προημιτελικών του παγκόσμιου κυπέλλου. Είναι η βραδιά των Ιβύρων που έκλεισαν τις εμφανίσεις τους στους ομίλους με διαδοχικές ήττες καρμπών. Η Ισπανία από την Ιαπωνία, η Πορτογαλία από την Νότια Κορέα. Η Ισπανία και η Πορτογαλία που ήδη γνωρίζουν ότι την Αργεντινή και τη Βραζιλία δεν θα τις συναντήσουν στον δρόμο τους ποτέ πριν τον τελικό. Μαρόκο, Ισπανία στις 5. Μια aggressive δύναμη το Μαρόκο. Σε 3 μάτς του ομίλου δέχτηκαν ένα γκολ, για την ακρίβεια ένα αυτογκολ. Δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο φλογερό κίνητρο και καύσιμο. Η Ισπανία, όπως και πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, παίζει με τα εμφανή ελλείμματά της. Έχει ένα μονοπάτι που ως τον ημιτελικό δεν συναντά ούτε την Αργεντινή, ούτε τη Βραζιλία, ούτε τη Γαλλία. Άρα μπορεί να σκέπτεται ότι από τους υπόλοιπους κανείς δεν είναι ανώτερός της. Το Μαρόκο διαθέτει υψηλής περιοπής οχύρωση πίσω από την μπάλα, πολλή ενέργεια στο μεσαίο τρίτο του γηπέδου και ποιότητα για τις μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση. Μπορεί και να προκριθεί και αυτό να μην είναι καν έκπληξη. Πορτογαλία, Ελβετία στις 9. Πάμε 1,5 χρόνο πίσω στην φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εκεί η Πορτογαλία ηττήθηκε από το Βέλγιο και η Ελβετία απέκλεισε τη Γαλλία. Τίποτα δεν λέει λοιπόν πως επειδή η Πορτογαλία έχει πιο φαντεζή ρόστερ, είναι φαβορή σε σχέση με την Ελβετία. Η Ελβετία, εκτός από αξιόπιστη στα κλειστά ματς, απέδειξε πως έχει την καρδιά να κερδίζει και ροκ ματς, όπως ροκ έγινε το προηγούμενο παιχνίδι της με την Σερβία. Το πιστεύετε ή όχι, τελευταία φορά που η Ελβετία έπαιξε στους 8 ενός παγκόσμιου κυπέλλου ήταν το 1954, στο έδαφος της. Αν η Πορτογαλία σας φαίνεται πιστική, εμένα όχι. Για τη συσσόρευση του πλούτου ταλέντου που υπάρχει σε αυτήν την ομάδα, το παιχνίδι της περνά, κατά την άποψή μου, κάτω από τον πήχη. Στο τέλος της ημέρας, 90 λεπτά φαίνονται μάλλον λίγα για να ξεχωρίσουν τον νικητή από τον ηττημένο.